Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να ελέγξει την ροή των μεταναστών που φτάνουν στη Λιβύη και έχουν στόχο να περάσουν στην Ευρώπη. Επιδιώκει λοιπόν το καλύτερο έλεγχο των σύνορων της περιοχής νότια της Λιβύης. Για να το καταφέρει, συνεργάζεται με οργανισμούς του ΟΗΕ. Χάρη στη βοήθεια των οργανισμών του ΟΗΕ στα νότια της Λιβύης, έχουμε πλέον μικρότερη μεταναστευτική ροή από τον Νίγηρα στη Λιβύη. Και αυτό επιτεύχθη χάρη στη συνεργασία της κυβέρνησης του Νίγηρα με τις τοπικές αρχές. Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης και η Πατυαρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες συμμετείχαν για πρώτη φορά στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στις Βρυξέλλες. Ωστόσο, για τη Διεθνή Αμνηστία, το σφράγισμα των συνόρων κοντά στη Λιβύη δεν αποτελεί αποτελεσματική λύση. Όσο πιο ψηλά χτίζεται ο τείχος, τόσο πιο ψηλή είναι και η σκάλα που χρειάζεται να ανέβουν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι σαφέστατο ότι όσο υπάρχει βία, συγκρούσεις, εγκλήματα πολέμου και απελπιστική φτώχεια, οι άνθρωποι αυτοί θα συνεχίσουν να μεταναστεύουν. Πρέπει να υπάρξει μια πιο συνολική προσέγγιση. Μπορούμε να προσφέρουμε θεωρήσεις βίζας, εκπαίδευση, οικογενειακή επανένωση, μετακατάσταση. Προκειμένου να μειωθούν οι μαζικές ροές προσφύγων και μεταναστών στην Κεντρική Μεσόγειο, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει το πράσινο φως για επενδύσεις στην Αφρική.